Σήμερα ξεκινάει μια σημαντική προσπάθεια στο νησί μας με συνδιοργανωτές τοπικούς φορείς και την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το Φεστιβάλ Άνδρου. Εκπαιδευόμαστε και γινόμαστε καλύτεροι. Τίτλος του σεμιναρίου είναι «Η νοοτροπία μας καθορίζει το μέλλον μας». Από αυτό το τίτλο μπορείτε να καταλάβετε τη σπουδαιότητα. Σας περιμένουμε όλους με χαρά ώστε να γίνουμε καλύτεροι. Κοιτάξτε, αναφερόμαστε και θα μιλήσουμε για το πώς η νοοτροπία μας είναι αυτή που καθορίζει το μέλλον μας. Τη δουλειά του ο καθένας την ξέρει να την κάνει. Το θέμα είναι, έχει την κατάλληλη νοοτροπία. Το σκεπτικό είναι το νησί να γίνει τουριστικός προορισμός με κάποιες ενέργειες και θα μιλήσουμε για αυτές τις ενέργειες. Είναι από την εξυπηρέτηση του πελάτη, είναι από την ανακύκλωση, είναι γαστρονομικά θέματα, είναι το φεστιβάλ. Όλα αυτά βοηθάνε τον τόπο να πάει μπροστά. Και θα δούμε πώς αυτή η νοοτροπία, γιατί είναι θέμα νοοτροπίας. Είτε γίνονται φεστιβάλ, είτε δεν γίνονται, είτε υπάρχει ανακύκλωση, δεν υπάρχει, είναι θέμα της νοοτροπίας. Και είναι η νοοτροπία. Θα μιλήσουμε λοιπόν γι' αυτό. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι, γιατί έχω γνωρίσει τόσα χρόνια που έρχομαι στην Άνδρα, απίστευτους ανθρώπους, έχουν κατά βάθος μέσα μια σωστή νοοτροπία. Την πήραν τον πατέρα τους, τον παππού τους, τη γιαγιά τους, την έχουν. Το θέμα είναι, έχουν αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι αυτό που έχουν μέσα και να το βγάλουν έξω, ιδίως όταν έρχονται ξένοι και πατάνε το πόδι τους σε αυτό το νησί. Νομίζω ο κάθε επαγγελματίας, ο κάθε επιχειρηματίας, με ό,τι και αν ασχολείται, είτε έχει ψιλικατζίδικο, είτε έχει φαρμακείο, είτε έχει ξενοδοχείο, θα τον ωφελήσει πάρα πολύ να ακούσει λίγα πράγματα γιατί και πώς γίνεται τουριστικός προορισμός και ωφελείται όχι μόνο η Άνδρος, αλλά η Ελλάδα ολόκληρη. Για λογαριασμό των δράσεων Άνδρος Roots θα μιλήσω στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο για τα μονοπάτια, για τις δυνατότητες που αυτή η μορφή τουρισμού έχει για τις επιχειρήσεις τους, πώς μπορούν δηλαδή να υποφεληθούν και πώς μπορεί η επιχείρησή τους να γίνει φιλική στους επιχειρηματίες. Καλημέρα εκ μέρους της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και από το Τμήμα Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων. Θα μιλήσουμε για τον τίτλο της Γαστρονομικής Περιφέρειας που έχει κατακτήσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, στην προσπάθειά της να διασυνδέσει τη γαστρονομία με τον τουρισμό του νησιού μας, να αναδείξει και τα δύο και να προωθήσει όσο μπορεί το τουριστικό μας προϊόν και πέρα από τα όρια της χώρας μας, της Ευρώπης, θα έλεγα και διεθνώς ότι θέλουμε να δείξουμε τις ομορφιές του τόπου μας και το τι έχει να μας προσφέρει ο πρωτογενής τομέας μας, ο οποίος είναι πολύ εξειδικευμένος και πολύ πλούσιος.